Καταρχάς, ο πρωταγωνιστής της βραδιάς, ο σκηνοθέτης, που ονειρεύτηκε αυτή την ταινία, δεν ήταν πια κοντά μας, έφυγε τις 6 Ιουλίου. Κατάφερε να πραγματοποιήσει το τελευταίο του όνειρο, που ήταν η ταινία αυτή για την αγαπημένη του ομάδα. Ο ίδιος έλεγε ότι γεννήθηκε ΠΑΟΚ, στο DNA του ήταν ο ΠΑΟΚ. Γι' αυτό, όπως είχε δηλώσει ο ίδιος, το ΠΑΟΚ είναι μια ουτοπία, μια ανταρσία που δεν ολοκληρώνεται ποτέ. Προσέγγισε λοιπόν την ταινία με ιδιαίτερη αγάπη και πάθος, δίνοντας ιδανικά και αξίες στο ποδόσφαιρο. Γιατί για τον Νίκο πάνω απ' όλα το ποδόσφαιρο είναι μια μορφή πολιτισμού. Ο κινηματογράφος είναι ομαδική δουλειά. Βέβαια, όλο το συνεργείο και όλοι οι άνθρωποι που ασχολούνται πριν και μετά, αυτό το οποίο έχουν να κάνουν είναι να υπηρετούν το όραμα ενός μόνο ανθρώπου, του σκηνοθέτη. Όταν έφυγε από τη ζωή, αποφασίσαμε ότι έπρεπε να ολοκληρώσουμε το όνειρό του και αυτή η ταινία να βρει το δρόμο της. Αυτό και κάναμε. Οι σκηνοθέτες ποτέ δεν πεθαίνουν, γιατί πάντα τα έργα τους θα ζουν μέσα μας και θα ζουν στην οθόνη. Αυτή η ταινία δεν πρέπει να παραλείψουμε να πούμε ότι πραγματοποιήθηκε χάρη στη βοήθεια της ΦΑΕ ΠΑΟ και μάλιστα χάρη στη βοήθεια του κύριου Ιβάν Σαββίδη, ο οποίος... Αν ο κύριος Σαββίδης δεν είχε πιστέψει κι αυτός στο όραμα του Νίκου, στο όραμα ότι το ποδόσφαιρο είναι μια μορφή πολιτισμού, ποτέ δεν θα είχε πραγματοποιηθεί. Και αυτό θα πρέπει να το αναγνωρίσουμε, ότι δηλαδή είδε, διέκρινε ότι μπορεί να γίνει μια ταινία η οποία να είναι μια ταινία ιστορική, να είναι όμως με κινηματογραφικές προδιαγραφές, κάτι το οποίο δεν έχει ξαναγίνει στην Ελλάδα και είναι πρωτοπόρο. Και πραγματικά τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ευκαιρία αυτή που έδωσε, χωρίς καθόλου να παρέμβει καλλιτεχνικά. Κανένα, όχι μόνο ο κ. Σαββίδης, κανένας από την ΠΑΕ μας άφησε πλήρη ελευθερία. Και αυτό ήταν πολύ μεγάλη ευτυχία για μας, γιατί συνήθως η παραγωγή είναι αυτοί οι οποίοι θέλουν να έχουν τον τελευταίο λόγο. Τον τελευταίο λόγο σε αυτή τη δουλειά την είχε ο σκηνοθέτης. Και γι' αυτό ευχαριστούμε για την ελευθερία που μας δόθηκε. Αυτά. Οι συντελεστές είναι πάρα πολλοί. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω ένα-ένα ξεχωριστά. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους αυτούς οι οποίοι μίλησαν με αγάπη στην ταινία. Η οικογένεια του ΠΑΟΚ είναι πάρα πολύ μεγάλη και υποσχόμαστε, επειδή 65 άνθρωποι θα περάσουν μέσα σε 90 λεπτά, δεν φτάνουν 200 άνθρωποι για να αφηγηθούν όλη αυτή την ιστορία. Υποσχόμαστε λοιπόν ότι θα κάνουμε μια μεγάλη βερσιόν και θα εντάξουμε κομμάτια που πολλοί άνθρωποι συναισθηματικά είναι δεμένοι και θέλουν να τα δούμε. Θα το κάνουμε, σας το υποσχόμαστε.